Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Εκτίμησή μου είναι ότι από πλευράς διαιτησίας είχαμε μια πάρα πολύ καλή αγωνιστική. Γιατί υπήρχαν αγώνες με βαθμολογικό ενδιαφέρον και ψηλά και χαμηλά. Παρ' όλα αυτά είχαμε καλές διαιτησίες με αρκετούς Έλληνες διαιτητές. Ας ξεκινήσουμε για τους... Έχουμε επιλέξει τρεις αγώνες. Ας ξεκινήσουμε με το ντέρμπι στην Τούμπα. Εδώ νομίζω ότι από τον Αζέρο διαιτητή είχαμε μια πάρα πολύ καλή διαιτησία. Αν εξαιρέσει τη φάση του Μάνταλου, νομίζω στο 75ο λεπτό του αγώνος, που ήταν ένα παρατεταμένο τράβημα και θα μπορούσε να δώσει μια κίτρινη κάρτα. Και εδώ φυσικά θα το αναφέρουμε κάθε εβδομάδα ότι σίγουρα δεν μπορείς να σταθείς σε μια κάρτα αν δεν έχεις τη συνολική εικόνα του αγώνα, γιατί μπορεί να είναι μέσα στη διαχείριση του διαιτητή. Τώρα όμως, επειδή δεν είναι ένα σκληρό ή ένα δυνατό παιχνίδι που σφυράς πολύ ή δεν σφυράς, αλλά είναι ένα παρατεταμένο δυνατό τράβηγμα, θα μπορούσε να βγάλει μια κίτρινη κάρτα. Εκτός από αυτή τη φάση, που νομίζω δεν έχει σημασία, οι επόμενες αποφάσεις του διαιτητή και των συνεργατών του ήταν πάρα πολύ σωστές. Σκούνησε όσο χρειαζόταν τον Ντεσπότοφ, ψηλά η μπάλα από τον Σντόεφ. Ντεσπότοφ την κεφαλιά, Τάισον τσίψε την μπάλα. Φωνές για χέρι του Βίντα. Και φωνές για κάρτα από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Έχει κάρτα ο Βίντα, εδώ είναι το χέρι του. Νομίζω ότι πολύ σωστά δεν δόθηκε κίτρινη κάρτα, διότι το χέρι του βρισκόταν σε φυσική θέση από ό,τι βλέπουμε. Όπως και στο 88 λεπτό ή 87 λεπτό το αγώνας που ζήτησε ένα πέναλτι η ομάδα του ΠΑΟΚ και αυτό σωστά δεν δόθηκε γιατί το χέρι του βρισκόταν κολλημένο πάνω στο σώμα. Υπάρχει και μία φάση πάρα πολύ δύσκολη που είναι στο 89 λεπτό του αγώνας από ό,τι βλέπουμε. Είναι η φάση πριν κερδίσει το φάουλο ο ΠΑΟΚ και μπει το γκολ. Αν η μπάλα βρίσκει στο χέρι του Τόμας, μάλλον αν παίζει την μπάλα με το χέρι. Εδώ έχουμε μία λήψη από πίσω και πάρα πολύ δύσκολη. Έχουμε φυσικά την εικόνα ότι ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ με τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ είναι σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση. Το χέρι του βρίσκεται πάνω στο σώμα του, βρίσκεται σε φυσική θέση. Νομίζω ότι η φάση μπορεί να ελέγχθηκε από το ΒΑΡ. Σίγουρα όμως από την κάμερα που έχουμε από πίσω δεν μπορούμε να πάρουμε θέση αν στη συνέχεια ο παίκτης του ΠΑΟΚ κοντρόλαρε ή έπαιξε την μπάλα με το χέρι για να μπορέσει να πάρει την μπάλα και να κερδίσει το φάουλ που προήλθε το γκολ της ισοφάρισης. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φάση και σίγουρα η λήψη αυτή δεν σε βοηθάει να τοποθετηθείς και να είσαι σίγουρος για κάτι. Πάμε στη συνέχεια για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη. Νομίζω ότι και εδώ είχαμε μια πάρα πολύ καλή διαιτησία και η φάση του Μασούρα είναι ξεκάθαρη και νομίζω ότι δεν αξίζει κάτι άλλο να σχολιάσω. Και στο τέλος θα κλείσουμε τον αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Παναθηναϊκό. Εδώ έχουμε δύο φάσεις. Δεύτερο κόρνερ, αυτό από την άλλη πλευρά. Με τον Μπερνάρη κεφαλιά η μπάλα στα δίχτυα. Ανοίγει το σκορ ο Παναθηναϊκός με τον Βέρμπιτς. Ο παίκτης που κέρδισε το κόρνερ είναι αυτός που σκοράρει. Στη τρίτη στημένη μπάλα στο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός βρίσκει γκολ. Νωρίς το πρώτο δεκάλεπτο, μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Βέρμπιτς με το τρίτο γκολ στη σεζόν. Δείτε τι έγινε στην προηγούμενη φάση, στον αέρα ο Βέρμπιτς με τον Διαμαντή, δοκάρει και μέσα, 0-1. Η πρώτη φάση που υπήρξαν και οι διαμαρτυρίες από ό,τι είδαμε χθες από τον προπονητή του Πανσεραϊκού, τον Γκαρσία. Τι είναι μπόνο χουαόρε. Γνωρίζουμε ότι αυτές οι μεγάλες ομάδες έχουν καλούς παίκτες. Pero tienen que ganarlo en la cancha los partidos. Αλλά πρέπει να κερδίσουν τα μάτς στο γήπεδο. Yo no sé el primer gol que porque sumó el primer gol. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μέτρησε το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού. Porque claramente foul, lo empuja. Γιατί για μένα είναι ξεκάθαρα foul. Nos hizo mucho daño ese gol.
μας πόνεσε αυτό το γκολ. El VAR no lo llamó nunca. Δεν τον λέξανε στο VAR. El VAR es el mismo árbitro que no hizo contra Aris. Αυτός που ήταν στο VAR ήταν ο ίδιος διαιτητής που ήταν με τον Άρη. Ya los conozco todos pues. Τους ξέρω όλους τους διαιτητές. A mí no me engaña. Εμένα δεν θα με πούνε ψέματα. Puede, sí, está bien. Puede ser que den 11 minutos, puede ser que no sea que den los goles. Ίσως δίνουν 11 λεπτά, ίσως μπορούν να δεχτούν τα γκολ. Pero no me engaña. Αλλά εμένα δεν θα με πούνε ψέματα. Seguramente merecemos la derrota. Σίγουρα αξίζουμε την ήττα σήμερα. Hicimos algunos errores atrás. Κάναμε κάποια λάθη στην άμυνα. Eso es culpa mía. Σε αυτό το κομμάτι φταίω εγώ. Por querer tratar de jugar. Επειδή προσπαθώ να παίξω. Sabemos que no tenemos un buen campo. Γνωρίζουμε πως το γήπεδο δεν είναι σε μια καλή κατάσταση. Pero tratamos de jugar al fútbol. Αλλά προσπαθούμε να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας. A lo que sea, al pelota largo, lo que sea. Δεν μου αρέσει να παίξω ένα άσχημο ποδόσφαιρο με μεγάλες πάσες. Y un poco la diferencia estuvo ahí, que ellos sí jugaban en largo y nosotros tratamos de jugar. Και εκεί ήταν η διαφορά, ότι αυτοί παίζανε με μεγάλες μπάλες και εμείς προσπαθούσαμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο. Ganaron bien. Κερδίσανε καλά. Αλλά, pero los jueces los conozco todos. Αλλά ξέρω όλους τους διαιτητές. A mí no me engaña. Εμένα δεν θα με πούνε ψέματα. Ο οποίος νομίζω ότι δεν έχει δίκιο. Ίσως περί κανονισμού και VAR να μην τον ενημερώσανε σωστά. Υπάρχει πριν την εκτέλεση του κόρνερ ένα σπρόξιμο από έναν επιθετικό παίχτη του Παναθηναϊκού. Εκεί θα έπρεπε ο διαιτητής πριν να σταματήσει την εκτέλεση του κόρνερ να κάνει τις συστάσεις στους ποδοσφαιριστές που τραβιούνται ή στον ποδοσφαιριστή που έσπρωξε. Τη στιγμή όμως που εκτελέστηκε το κόρνερ και η μπάλα μπήκε γκολ, βάσει κανονισμού δεν μπορούσε να το ακυρώσει και σωστά μέτρησε τον γκολ. Από τη Σέντρο Βαγιανίδη, στο κομμάτι 4-4 ενόψει του παιχνιδιού της Τετάρτης με τον Πάουκ στην Τούμπα, αφενός αφετέρου και των παιχνιδιών. Τώρα ο Χοβάν διαμαρτύρεται στον διαιτή, αλλά του λέει ότι ούτως ή άλλως έχουν σφυρίξει για φάουλ και θα δώσει και κίτρινη κάρτα στον Σπόραρ για... Εδώ βλέπετε, μπορεί να φεύγει μπάλα από τα χέρια του Χοβάν, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει... Και τώρα πάμε στη δεύτερη φάση, στη φάση του 89ου λεπτού του αγώνος, στον γκολ που ακυρώθηκε του Σπόραρ. Εδώ πάρα πολύ σωστά ακυρώθηκε, διότι είναι έμεσο, βάσει κανονισμού, διότι θεωρείται ότι η μπάλα είναι στην κατοχή του τερματοφύλακα και δεν μπορεί να παρέμβει εκεί ο ποδοσφαιριστής. Η κάρτα φυσικά όμως βγήκε διότι ο ποδοσφαιριστής συνέχισε την προσπάθειά του για να βάλει γκολ. Συνεπώς, σωστά ακυρώθηκε το γκολ και σωστά δόθηκε βάση κανονισμού και η κίτρινη κάρτα. Αυτές ήταν οι φάσεις για αυτή την αγωνιστική. Νομίζω ότι η διαιτησία πήγε πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι και στους αγώνες του κυπέλου μέσα στη βδομάδα και να πρωταγωνιστές, όπως λέμε κάθε εβδομάδα, να είναι οι ποδοσφαιριστές. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.